Για πες μου, Τάκη, τι γίνεται. Το μικρόφωνο, παιδιά, πού είναι εδώ να μας πει και Τάκης. Για πες μου εδώ με τα τηλέφωνα, τι έχουμε. Υπάρχει μια πληροφορία, γιατί εκεί πολλά τηλέφωνα από τα κρύα νερά που αναφέραμε πριν. Η πληροφορία αυτή συγκεκριμένα λέει ότι ο πρόεδρος με το όνομα Πουριάς Δημήτριος, που ήταν κάποτε στα κρύα νερά, τώρα δεν ζει, κάποτε είχε υιοθετήσει ένα παιδάκι το οποίο είχε ένα σημάδι στο μάγουλο. Αυτό λέει κάτι. Κοριτσάκι, ναι. Είναι, αλλά βλέπω αρκετά από τα κρύα νερά, παιδιά. Καλά, αυτό το διευκρινίσουμε. Αλλά και ποιο μου λέει για Σπάρτη. Για Σπάρτη, ποιο μου λέγε. Εσύ. Α, για πες μου, Δέσποινα, ναι. Ναι. Όσο και στο όνομα. Η κυρία αυτή είναι επίσης υιοθετημένη από την Νιγρήτα Σερών και είναι πολύ πληγωμένη από το γεγονός. Α, συγκεντρώνει τα ίδια χαρακτηριστικά όλα. Ίδια ηλικία, το όνομά της είναι Τασία, το επίθετο της είναι διαφορετικό φυσικά. Έχει μείνει ανήπαντρη και είναι γενικά μοναχική κυρία. Και εσείς είστε Σπάρτη. Ναι. Και προέρχεται από την Νιγρήτα Σερών, υιοθετημένη. Ναι, η ηλικία της είναι γύρω στα 60. Ναι. Το όνομά της είπαμε ότι συμπίπτει Τασία. Έχουμε και το επίθετο, αλλά δεν το λέμε αυτή τη στιγμή στον αέρα. Ναι, για Σπάρτη, καλύτερα. Λοιπόν. Ναι. Α, μάλιστα. Αυτό βλέπω ότι συγκεντρώνει, ναι, βέβαια, αρκετά στοιχεία. Μπορέσουμε να κάνουμε μια επαφή μαζί της, αν μας ακούει. Βέβαια, στη Σπάρτη. Και το επίθετο, άλλο επίθετο. Μάλιστα. Η κυρία Κατερίνα καλά τα πάει, βλέπω. Τι, α. Ναι. Ποιος είναι, εξαδερφή. Ναι. 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 Ορίστε. Άντε, μακάρι λοιπόν. Και η κυρία Κατερίνα. Και πού είναι γραμμένος. Πώς μπορούμε να μάθουμε. Είναι αλήθεια, δηλαδή αυτό το έχει πιθανό ποτέ. Ναι. Μάλιστα. Όχι, εντάξει. Θέλετε να... Καλά. Μάλιστα. Και η Κατερίνα έχει βρει και τους συγγενείς, από ό,τι καταλαβαίνω, του πατέρα της. Αλλά μάλλον ήταν αγγελιαφόροι θλιβερών μηνυμάτων για την πατέρα της. Πρέπει να μην ζει. Ναι, κρέμα στην κοπέλα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν αδέρφια. Είδες καμιά φορά σε μια είδηση μετά από τόσα χρόνια. Την είδηση που σου φέρνει θλίψη και ενώ έχεις την αγωνία για να πάρεις το καλό των νέων, έρχεται και η άλλη καλή, ότι πάλι υπάρχουν και αδέρφια, από ό,τι μου λένε. Τα παιχνίδια της μοίρας, που λένε, κυρία Φωτεινή και κύριε Μανώλη. Και εσείς τώρα, μετά από 60 χρόνια, ζείτε με την ανάμνηση της αδερφής, αλλά δεν ξέρετε κι εσείς τι θα αντικρίσετε, ας πούμε. Όσο χρονών είμαι εγώ, τόσα χρόνια μισά χρόνια. 53 χρόνια. 53 χρόνια μετά. Βλέπεις και η Κατερίνα, μετά από 37-38 χρόνια περίπου, τώρα ακούει αυτή τη θλιβερή είδηση, αλλά τουλάχιστον ας είναι καλή η πληροφορία η άλλη για τα αδέρφια της. Για πες μου, Εφή. Ναι. Επειδή έχουν πολλά τηλέφωνα από τα κρύα νερά. Ναι. Είναι ο γραμματέας ο κύριος Σγουρομάλης, ο γραμματέας της κοινότητας Κρυονερίου, σήμερα λέγεται. Έτσι είναι, μάλιστα, κύριε Σγουρομάλη. Ναι. Καλά τα λέω, έτσι. Μέσα σοκού. Α, μάλιστα. Ναι. Πώς πάτε, καλά είσαστε και όλοι. Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλά. Θα μας φέρετε καλά νέα από το Κρυονέρι, πώς τα βλέπετε. Κοιτάξτε, ψάξαμε στο αρχείο της κοινότητας, δεν υπάρχει κατεχωρημένη κάποια υιοθεσία. Αλλά οπωσδήποτε, αν κάτι πέσει στην αντίληψή μας, θα σας ενημερώσουμε. Δηλαδή, εσείς από την έρευνα που κάνατε τόσα χρόνια πριν, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η οικογένεια... Αλλήμον, τίποτε. Δεν υπάρχει κατεχωρημένη τέτοια, με τέτοιο επίθετο, τα δημοτολόγια που να προκύπτει από ληξιαρχικά βιβλία κλπ. Κάτι θα είναι να σας ρωτήσει ο κύριος Μανώλης, ο αδερφός της. Ευχαρίστω. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήρθα μπροστά από 2 χρόνια. Ναι, ναι. Και είχα συναντηθεί με τον γραμματέα. Ναι, ο ίδιος είμαι. Ο ίδιος είστε, με θυμάστε, και εμένα που φύγετε καλέστε κάτι γέροντες. Λοιπόν, είχατε ψάξει. Ναι. Και βρήκατε αυτή την. Καλά, μην λέμε ονόματα άλλα. Ναι, βρήκατε μια περίπτωση. Δηλαδή, άλλη. Μια περίπτωση που υπάρχει μια νοιοθεσία. Ναι, άλλη. Άλλη, ναι. Δεν βρήκατε, γιατί σα είχα δώσει και τη ληξιαρχική πράξη τη αδερφή μου. Ναι, ακριβώς, δεν την βρήκαμε. Όντως, δεν την βρήκατε. Τώρα, τα στοιχεία από την Ιδρύτα λένε εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο είναι. Ακριβώς, κοιτάξτε, μόνο υπάρχει μια περίπτωση. Εάν αυτό ο κρυονερίτη που την υιοθέτησε, να μην το έκανε γνωστό στα βιβλία, να μην κατηγορήθηκε πράξη. Και να πήρε το κοριτσάκι αυτό και να έφυγε κάπου αλλού. Καταλάβατε. Εδώ, ανάμεσά μας, δεν ζει με τα αυτά στοιχεία. Ναι, το ψάξαμε. Άρα, κύριε Σγουρομάλη, καλό που το διευκρινίζετε, γιατί είναι πολλές οι πληροφορίες που παίρνουμε ότι ζει κάπου εκεί στο Κρυονέρι. Μάλιστα. Και ότι. Γι' αυτό σας το λέω. Εσείς βλέπετε λοιπόν ότι η Τασούλα που ψάχνουμε εμείς σήμερα δεν είναι η κοπέλα που ζει εκεί, δεν και ίσως υπάρχει αυτή η σύγχυση τώρα. Δεν μάλιστα, είναι αυτή. Δεν είναι δημότησά μας. Δεν είναι, μάλιστα.
Το κοκκινοκόρι που ανεπέρθη είναι όμορο με το συνοικισμό Αυγής Κρυονερίου, δηλαδή είναι στην περιοχή μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ξαναψάξω και ό,τι έχω θα σας πάρω τηλέφωνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γουρμάλη. Ευχαριστούμε. Τίποτε. Να είστε καλά. Ξέρετε τι, βλέπουμε ότι από σπάρτη μου ειδοποιούν τώρα ότι είναι αρκετά από σπάρτη. Είδατε καμιά φορά και το επίθετο που ακούγεται, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην, η οικογένεια που την πήρε να μην της κρατήσει το επίθετο γκυλί. Ναι, γιατί είναι, αν θέλετε, μία πόρτα στον δρόμο των ερευνών της. Ναι. Το γκυλί. Θα την οδηγήσει κάπου. Από εκεί και πέρα όμως οι πληροφορίες από Σπάρτη, για μια κυρία τα ακούσατε, που ζει μόνη, είναι από Ενιγρίδα Σερώνη μεθετημένη, τα Σούλα, με άλλο επίθετο. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε την επαφή εκεί και από ό,τι με πληροφορούν ήδη και οι εθελοντές μας και συνεργάτες μας έχουν βγει και ψάχνουν και στην περιοχή της Γλυφάδας για την κυρία που μας προανέφερε ο αστυνομικός. Να δούμε αν είναι συνωνυμία ομοιότητα και να κλείσουμε αυτή την πόρτα και να οδηγηθούμε αλλού. Στη Γλυφάδα και μάλιστα έχουμε και κάποιες πληροφορίες για άλλους συνανθρώπους μας που κάναμε πριν ανακοινώσεις. Και αυτές τις ελέγχουν, ειδικά για μια κοπέλα που είχε και σοβαρότατο πρόβλημα υγείας. Έχουμε μια καλή είδηση, πολύ καλή είδηση και είναι στους δρόμους και ελέγχουν. Σε λίγο, με τα πρώτα θετικά μηνύματα, θα ενημερώσουμε και τις οικογένειές τους. Για πες Μέθη. Α, μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε. Θεώρησα σημαντικό το γεγονός το εξής. Όταν ένα κοριτσάκι λέει συνέχεια στον πατέρα, θέλω να μην πας στην Καλούδα. Ναι. Και στην Καλούδα πάει να πει ότι έχει ένα δεσμό, δεσμό φιλικό, δεσμό αίματος με ένα άλλο παιδί, έτσι. Και μένει ανάμεση. Αυτή η ανάμεση δεν φεύγει ποτέ. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω ότι τις πύλες των χρόνων εκείνων τις θυμόμαστε. Ήταν τα σπίτια κοντά. Ήταν κοντά. Ήταν αδερφή της μητέρας. Αξαδερφούλα είναι η Καλούδα. Πρώτη αξαδέρφη. Λοιπόν, την έχουμε βρει τώρα. Και έλεγε στον πατέρα, γιατί μας τα άκουγε κοντά. Και έλεγε στον πατέρα μας να πάω να πάω στην Καλούδα να με δέσει την κορδέλα. Κυρία Καλούδα, είσαι στη γραμμή μας. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Α, σας θεωρούμε σημαντικό πρόσωπο γιατί η ξαδερφούλα σας έλεγε συνέχεια να πάω στην Καλούδα και να πάω στην Καλούδα, ε. Ναι, ναι, ναι. Εσείς... Ήμασταν πολύ κοντά και αγαπημένες. Εσείς λοιπόν, κυρία Καλούδα, μετά από τόσα χρόνια, τι θα θέλατε να θυμίσετε στην Τασούλα από αυτή τη φοβερή σχέση που κατάλαβα ότι είχατε. Γιατί για να λέει συνέχεια Καλούδα και Καλούδα, πρέπει να είχατε δυνατό δεσμό φιλίας και συγγένειας. Τι θα θέλατε να τη θυμίσετε σήμερα που είναι μια όρημη γυναίκα από εκείνα τα χρόνια. Ναι. Θυμάστε εσείς κάτι χαρακτηριστικό από τις συναντήσεις σας και τα παιχνίδια σας. Ήταν η... όταν την έδεισε ο πατέρας της, ήταν μικρή. Και εμείς ήμασταν κοριτσάκια εκεί, τα είχαμε όλα μαζί τα παιδιά εκεί. Αλλά δεν ήξεραμε όμως πού το πήγε ο πατέρας. Δεν είχαμε... Είπα από τη μητέρα μου όταν άκουσα εκεί, είπε ότι πήγαν στα κρύα νερά, το πήγαν. Ναι. Εγώ τα είχα τα παιδιά εκεί πέρα και προφανώς την Πουτινή, την χτένιζα, την είχα όλα μαζί. Ερχόταν και τις φτιάχνατε φιόγκου στα μαλλιά. Ναι, 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 ναι. Α, γι' αυτό ήθελε να έρχεται συνέχεια εκεί. Ναι. Γιατί ο μπαμπάς ήθελε να την κουρεύει, λέει, έτσι. Ναι, κοντά, γιατί ήταν πια. Μάλιστα. Ήταν και ψήρε, βέβαια. Ήταν έτσι ένα, θυμάστε κάτι άλλο που θα μας βοηθήσει η κυρία Καλούδα απόψε. Άρα περισσότερα τι να δεν ξέρω, ήταν μικρή, τότε την πήρε ο πατέρας της. Ό,τι όπως τα είχαμε και τα μεγάλωνα με στο σπίτι, εντάξει, αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρω που την πήγε ο μπαμπάς της. Άκουγα με την μητέρα μου εκεί πέρα, λέει, το πήρε το παιδί, το έδωσε. Αλλά πού το πήγε, ήταν η μάνα μου, ήταν αδερφές με τη μάνα της και είμαστε πρώτες εξαδέρφες. Ναι, ναι. Και εσείς φαντάζομαι μετά πως θα πονέσατε που χάσατε αυτή. Αλλά τα είχαμε στο σπίτι, τα αγαπούσαμε γιατί ήταν ορφανά. Γιατί μέναμε μαζί κοντά τα και τα μεγάλωνε και η μαμά με εκεί και εμείς και όλοι. Ζήσαμε πολύ με αυτά τα ξαδέρφια. Μάλιστα. Φαντάζομαι πως και εσείς θα πληγωθήκατε μετά όταν χάσατε τη φίλη. Καλά, μ' είχαν ιδιαίτερη συμπάθεια, με αγαπούσαν. Γιατί τις είχα σαν αδερφές ήμασταν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η κυρία Τασία μας ακούει σήμερα και είναι λίγο στενοχωρημένη και πληγωμένη από όλα όσα έγιναν τότε. Τώρα ακούει την Καλούδα, τη φίλη των χρόνων εκείνων, έτσι. Κοίταξε, αν ακούσει το όνομα το δικό μου, Καλούδα, θα το καταλάβει, αν το θα καταλάβει γιατί... και θα θυμηθεί. Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Καλούδα. Ελπίζω να έχουμε και καλά νέα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά βλέπω ότι εστιάζουμε λίγο το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας στη Σπάρτη. Κάτι με τραβάει στη Σπάρτη. Από την ώρα που άκουσα και κάποιες άλλες πληροφορίες, αυτόν τον πληγωμένο άνθρωπο της Σπάρτης που μας περιγράφουν την Τασούλα, τον βλέπω σαν τον άνθρωπό μας. Είναι σημαντικές πληροφορίες που φτάνουν από τη Σπάρτη. Και θα ήθελα να πω, γιατί μου είπαν ότι σήμερα ήταν φοβερά αναστατωμένη η κυρία αυτή της Σπάρτης.
Εγώ θα ήθελα να της πω, αν μας ακούει η κυρία Τασούλα, ότι εδώ κοντά είναι τα αδέρφια της και τα βλέπει. Και ότι κανένα παιδί δεν ευθύνεται για τις πράξεις των γονιών του. Το γεγονός ότι σήμερα, κυρία Τασούλα, σας ψάχνουν μετά από τόσα χρόνια και θέλουν να κλείσουν τις πόρτες εκείνες της αναμνήσεις, της διχόνοιας, του πολέμου και όλα όσα εσείς θυμόσαστε από 7 χρόνια κοριτσάκι, ίσως. Το γεγονός και ότι ο Μανώλης, που είναι τεροθαλής αδερφός και γεννήθηκε μετά, έκανε, εγώ σας άκουγα με τόση προσοχή, το τι αγώνα κάνατε και το τι έρευνα από χωριό σε χωριό, από γέροντα σε γέροντα, από αρχείο σε αρχείο. Δεν τα κάνουν εύκολα παιδιά και αδέρφια αυτά, κύριε Μανώλη. Ναι, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Εγώ δεν γνώρισα ούτε τον πατέρα μου. Δεν τον γνώρισε τον πατέρα μας. Ούτε και αδερφός μου δεν τον γνώρισε καθόλου. Βλέπουμε ότι χάθηκε και ο αδερφός ο Δημήτρης. Γιατί τώρα βλέπω ότι η Τασούλα αυτή, η συγκεκριμένη Τασούλα, μας παρακολουθεί. Θέλω να δείξουμε στο τύριο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τη φωτογραφία του αδερφού του Δημήτρη, που χάθηκε και εκείνος κατά περίεργο τρόπο. Μπορείτε να μου θυμίσετε λίγο, λέτε ότι πήγε στο βουνό για ξύλα ο Δημήτρης. Ναι. Τι έγινε τότε, πώς χάθηκε ο Δημήτρης? Τότε τους φέρνανε, ήταν οι αντάτες και πήγαιναν να φέρνανε για τη σόμπα να ανάψουν ξύλα και τους πήραν τότε οι αντάτες. Εσύ, δηλαδή πώς λέτε ότι πέθανε, βρήκατε το πτώμα του μετά? Ναι, τον είπαν ότι σκοτώθηκε, βρήκαν την ταυτότητα. Μισό λεπτό. Βρήκατε το πτώμα του, τον κυδέψατε τον αδερφό σας τώρα σε αυτή τη στιγμή? Όχι, εκείνη τα χρόνια που. Όχι. Σας είπαν ότι πέθανε. Ότι βρήκε την ταυτότητα του. Το βρήκα την ταυτότητά του και σκοτώθηκε τώρα. Ότι βρήκαν την ταυτότητα του Δημήτρη. Ναι, ναι. Είχε βγάλει ταυτότητα στην ηλικία των 13 χρόνων τότε. Πιο μετά σκοτώθηκε ο αδερφός μου. Βλέπουμε τον Δημήτρη λοιπόν, το παιδί που ήταν 15. Πιο μεγάλο, μετά από 2-3 χρόνια. Μετά από 2-3 χρόνια. Ναι. Είχε ταυτότητα. Γιατί βρέθηκε η ταυτότητά του κάπου. Ναι, άρα, για να βρεθεί η ταυτότητά του κάπου σε εκείνη την περιοχή, στην Ιγρήτα. Ναι, στα βουνά. Στα βουνά. Ναι. Από ό,τι και εγώ έχω κάποιες πληροφορίες. Ναι. Μετέπειτα από μια οικογένεια που δεν υπήρχε άντρας, ήταν όλα τα παιδιά μωρά, α πούμε, και εγώ δεν είχα γεννηθεί. Ανάλαβε, α πούμε, πλέον τα ενέμενε τον άντρα, α πούμε, αυτός ο αδερφός μου. Ναι, και πήγε να φέρει ξύλο. Και πήγε στο βουνό πάνω, α πούμε, δηλαδή στο βουνό, λέω, να έξω από τότε, πήγε το βαδράκι. Συνέχεια, δηλαδή, ο πατέρα μου έκανε τη δουλειά. Στην Ιγρήτα, ας πούμε, ήταν καπνάκι, αλλά έκανε και κάρβουνα πάνω στο βουνό. Μάλιστα. Έκανε εμπόριο τότε. Αλλά αυτά το έκανε πιο πρώτα. Λοιπόν, και μετά, ας πούμε, ανάλαβε ο αδερφός μου. Σε μια διαδρομή που πήγαινε για κάτι, το βρήκαν το παιδί στο δρόμο σκοτωμένο. Το βρήκαν το παιδί, σκοτωμένο. Α, όχι ότι βρήκαν ταυτότητα μόνο. Και από τότε αγνοείται και απλά σας είπαν ότι το βρήκανε. Και συγκεκριμένα είπαν ότι τα είχα το βρει και αδέσποτε σφαίρα. Ότι το βρήκε αδέσποτε σφαίρα. Το βρήκαν το παιδί σκοτωμένο στο δρόμο, βρήκαν τα στοιχεία του πιανού ήταν, ας πούμε. Και είπαν ότι δεν βρέθηκε, ας πούμε, που ήταν κατοχή τότε, ας πούμε, δηλαδή με τις πολέμους. Πήγε από αδέσποτη σφαίρα στα Γιάννα. Και είπαν ότι βρέθηκε από σκοτώθηκε, ας πούμε, από αδέσποτη σφαίρα. Γιατί υπάρχει διαφορά από αυτό που μου λέτε, ότι βρέθηκε σκοτωμένο, από το γεγονός ότι βρέθηκε μόνο η ταυτότητα και αυτό ότι δεν μάθασε τίποτα για τον Δημήτρη. Η μετέρα μου έλεγε ότι βρέθηκε σκοτωμένο και το φέρανε το παιδί. Ότι βρέθηκε σκοτωμένο. Και ο πατέρας πώς χάθηκε μετά? Ο πατέρας μου. Έζησε 6 μήνες μόνο με τη δική σας τη μητέρα, έτσι. Πήγε στα βουνά. Ο πατέρας μου, όπως είπα, κυρία Αγγελική, έκανε τη δουλειά αυτή πάνω στο βουνό με τα κάρβουνα. Με κάρβουνα και ήταν και μετά καπνοπαραγωγός. Ναι. Όπως δηλαδή την εποχή εκείνη ήταν, ας πούμε, αρχικώς ήταν όταν ήρθαν η Γερμανία, ας πούμε, η κατοχή. Είχε πάει στο βουνό, όπως είπαμε, πάνω στο βουνό. Μετέπειτα, αφού τελείωσε αυτός ο πόλεμος, κατέβηκε πάλι κάτω, ας πούμε, όπως είχε τα παιδιά του. Ναι. Εκεί, ας πούμε, οι γειτόνοι γνώρισαν, ας πούμε, τη μητέρα μου και η μητέρα με τον πατέρα μου ήταν γειτονιά. Μάλιστα. Μεταξύ σώες, ας πούμε, παντρέψαμε, ας το πούμε έτσι. Όταν παντρεύτηκε, ήταν το 1946, αρχές του 46. Ναι. Λοιπόν, παντρευτήκανε, έμεινε η μητέρα μου σε μένα έγκυος, γύρω στον Αύγουστο, και από ό,τι λέγεται όμως, όταν είχε πάει στο βουνό πάνω, εκεί που σκέφτηκε, όταν ήταν παντρεμένος, ήταν ο χείρος, είχε τα παιδιά τα τρία, και υποσχέθηκε σε κάποιον να... Αυτό είπαμε για το παιδί, ναι.